Ο φακός του Καλλινός Νιούς βρίσκεται στο ιστορικό Νικηφόρο Γυμνάσιο. Στο παλιό κτηρίο γίνεται μία έκθεση. Μην περιμένετε από καλλιτέχνες, αλλά από εκπαιδευτικούς. Από τον διευθυντή, τον κύριο Έλληνα και τον κύριο Μανώλη Τσουνιά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, κύριε διευθυντά, πώς προήλθε τώρα αυτή η ιδέα? Συνηθίζουμε κάθε χρόνο στην επέτειο, στο μνημόσιο του Ιδρυτή του Σχολείου, τον Νικηφόρο Ζερβό, τον Αρχιμαδίδη, να κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις. Φέτος είχαμε την ιδέα να βάλουμε, εκτός από αυτά τα υλικά που έχουμε βάλει, δηλαδή τις εκθέσεις μόνιμες, γιατί έχουμε μια έκθεση υλικό, φωτογραφικό από τη δημιουργία του σχολείου. Έχουμε μαζέψει επίσης φωτογραφίες από διάφορους συντοπίτες μας που προσφέραν στο νησί. Αλλά φέτος βάλαμε πλέον και έργα των παιδιών, έργα τεχνολογίας, και εκθέσαμε και δικά μας έργα. Βάλαμε βοτσαλωτά που βλέπετε εδώ πέρα. Αυτά τα βοτσαλωτά, ελάτε, γιατί είναι δική σας είναι η, ε? Ναι. Από πότε είναι τώρα αυτό το χόμπι? Αυτό είναι μια ιδέα που ήρθε από μόνη της, βλέποντας το βοτσαλωτό που δημιουργούν διάφοροι νησιώτες, στις πλατείες, στα σπίτια, αλλά το πήρα σε μικρογραφία και το έφτιαξα σαν έργο. Αυτό μπορεί να μπει σε μπάνια, σε πλακόστοφα, σε πλατίσκαλα. Πολύ ωραία. Είναι μοτίβα από το Αιγαίο. Ωραία. Και από εδώ είναι τα έργα που κάνει ο Μανώλης Τσουνιάς, αγιογραφίες. Για περίμενα να δούμε τώρα. Εδώ βλέπω αγιογραφίες. Ναι, είναι αγιογραφίες. Έχουμε κάνει κάποιες εκθέσεις και με τον Καλλιτεχνικό Σύλλογο, απλά με την... Αυτό είναι τώρα ταλέντο δικό σου, πέρα από την εκπαιδευτική δραστηριότητα που έχεις. Ναι, ασχολούμαι έτσι αρκετά καιρό. Εδώ έμαθες τα πρώτα... Ναι, εδώ. Με την Πόπη τη Ρεΐση, με τον Καγκαρά τον Νικόλα και μετά μόνος μου ότι έκανα στην πορεία και τις φτιάχνω. Πες μου κάτι. Ναι. Πώς αντιδρούν τα παιδιά που βλέπουν ότι ο καθηγητής τους έχει και αυτή την καλλιτεχνική. Τους αρέσει έτσι πως που υπάρχει κάποιο έξτρα κόμπι και πολλά ενδιαφέρονται για την αγιογραφία και είναι κάτι ωραίο. Πάντως οφείλω να πω ότι επειδή έχω υπηρετήσει σε αυτό το κτίριο, δεν είχα μία σχέση, κύριε διευθυντά, που ήταν εγκαταλειμμένο, που ήταν αφημένο στη μοίρα του. Μπράβο σας, το έχετε συντηρήσει, το έχετε ομορφύνει, τέλεια, μπράβο σας. Και παράλληλα με αυτό έχουμε μια μικρή έκθεση τεχνολογίας των παιδιών, με έργα των παιδιών. Αυτή είναι η ετήσια έκθεση που κάνουν τα παιδιά? Όχι, είναι η ετήσια, κάνουμε κάποια μικρή και να δούμε τώρα, θα το οργανώσουμε να κάνουμε και κάποια έτσι πιο οργανωμένη. Αυτό είναι τώρα στο μάθημα των... Της τεχνολογίας. Εδώ πέρα έχουμε ένα υδραυλικό βραχίωνο με σύρικες ανεποκατεβαίνει και δίνει εντολές. Μάλιστα. Να λειτουργήσει. Πολύ ωραία. Διάφορα μειώματα τα οποία έχουν να κάνουν με την τεχνολογία. Να αφήσουμε το οποίο να είναι μόνο τάξη για παιδιά. Ναι. Και θέλαμε να αξιοποιήσουμε το χώρο να είναι χώρος εκδηλώσεων, προβολής έργων καλλιτεχνικών. Και μ' αρέσει επίσης που υπάρχει ένα πλουσιότατο φωτογραφικό υλικό, ναι. Έτσι, από εκπαιδευτικούς που δεν είναι στη ζωή. Όχι μόνο, εδώ είναι η εκπαιδευτική. Ναι, αυτό βλέπω. Άλλοι έχουμε καλλιτέχνες, πολιτικούς, πρόσωπα της πολιτικής ζωής Καλλίνου. Ακριβώς. Μέχρι και ευεργέτες, ακόμα και η πρώτη γυναίκα που μπήκε στο Πανεπιστήμιο. Μπράβο σας. Πού βρήκατε αυτό το υλικό το όμορφο? Από διάφορα βιβλία και εκδόσεις που τα συλλέξαμε, ήταν πολύ απλό. Θέλω να μου πείτε τα παιδιά, βλέποντας το συντηρημένο, το όμορφο αυτό κτίριο, υπάρχει ο σεβασμός? Η αλήθεια είναι ότι δημιουργεί ένα ερέθισμα θετικό στα παιδιά. Δηλαδή τους προκαλεί την περιέργεια και έρχονται και ρωτάνε. Και αυτό είναι το θετικό. Βλέπουν τα πρόσωπα που είναι, μερικά αναγνωρίζουν και συγγενικά τους πρόσωπα, αλλά πιο πολύ τους εντυπωσιάζει η βιβλιοθήκη που έχουμε δημιουργήσει. Είναι αυτή η βιβλιοθήκη στο σχολείο. Να πάμε. Βεβαίως, πάμε με την ευκαιρία. Έχει παραγγείλει πολλά βιβλία. Προσπαθούμε τώρα, βάζουμε ένα στόχο. Ό,τι χρήμα περισσεύει κάθε μήνα και δικαιούμαστε να ξοδέψουμε. Παίρνουμε 200 ευρώ σε βιβλία, αλλά 200 ευρώ σε βιβλία για εμάς είναι, επειδή παίρνουμε έκπτωση μεγάλη από εκδοτικούς οίκους, έρχονται περίπου 100 βιβλία το μήνα. Και έτσι τώρα έχουμε πλουτίσει το χώρο. Πήραμε την πρωτοβουλία, κάναμε και ένα διαγωνισμό και προμηθευτήκαμε ράφια διπλά. Πολύ όμορφα, και έτσι τώρα έχει αξιοποιηθεί ο χώρος. Αυτός ο μηχανισμός απέναντι τι είναι? Αυτό είναι δείγμα, αλλά δεν μπορούμε να το πάρουμε. Το αξιοποιούμε για να βάλουμε επιπλέον.
βιβλία πάνω. Και η επιλογή των βιβλίων με ποιο τρόπο γίνεται, από φιλολόγους, από τους φιλολόγους, από φίλους που διαβάζουν, από όλους. Ακόμα και δωρεές έχουμε βιβλία. Τα παιδιά έρχονται. Η αλήθεια είναι ότι έρχονται αρκετά παιδιά, αλλά τώρα προσπαθούμε να τα περάσουμε όλα τα βιβλία στον υπολογιστή, να τα καταγραφούν, να τα βάλουμε online στην ιστοσελίδα του σχολείου. Οπότε κάποιος που θέλει να έρθει να δανειστεί να ξέρει τι βιβλία υπάρχουν. Τέλεια. Αλλά θέλει δουλειά, παιδιά. Τι ωραία. Αυτό, ο μηχανισμός αυτός είναι δείχνει στα παιδιά πώς δουλεύει μια κανονική βιβλιοθήκη. Οικονομείς χώρο. Έχεις μια σειρά από ράφια τα οποία τα βάζεις ένα δίπλα στο άλλο. Και ξέροντας πού είναι το βιβλίο, πας στον αριθμό του βιβλίου εδώ πέρα και ανοίγεις την ράφια και διαλέγεις το βιβλίο που θέλεις. Και έτσι εξοικονομείς χώρο και το έχεις συμπυκνωμένα. Αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε εδώ πέρα γιατί από κάτω είναι μεσιές. Απλώς είναι. Ακριβώς. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να δείχνουμε πώς δουλεύει μια βιβλιοθήκη πάνω στην πραγματικότητα. Λοιπόν, κύριε Διευθυντά, θερμά συγχαρητήρια. Μπράβο σας. Θα χαρούμε ιδιαίτερα. Ήθελα να βάλω μόνο μια πληροφορία να δώσω. Όποιος θέλει να δανειστεί βιβλίο, θα πρέπει να έρθει να κάνει μια αίτηση, αλλά μαζί με την αίτηση θα μας φέρει ένα λογαριασμό κινητού τηλεφώνου, αν γίνεται, πάροχο, για να είμαστε σίγουροι, και μια ταυτότητα, για να ξέρουν πάντα βιβλία. Να λειτουργεί δηλαδή η βιβλιοθήκη με το σύστημα. Ο δανεισμός είναι δωρεάν. Θα χαρούμε ιδιαίτερα να δανείζουμε βιβλία στους πολίτες μας. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλό. Μπράβο. Να είστε καλό. Βγαίνοντας έξω, ενώ έλεγα να τελειώσει το ρεπορτάζ, βλέπω ότι η αυλή παραμένει όπως ήταν από τα χρόνια που ήμουν εγώ εδώ, καθηγητής. Παντελή, δεν υπάρχει κάτι να γίνει, μια μελετούλα, να γίνει μια... Ότι έχουμε κάνει επανειλημμένες αιτήσεις στο Δήμο να μας βοηθήσει. Εμείς βάζουμε τα λεφτά σαν σχολείο, από το υστέρημά μας, από το κηλικείο, και με τη μόνη παράκληση θα μας δώσουν τα εργατικά, γιατί τα εργατικά είναι ακριβά. Υπάρχει μελέτη? Υπάρχει μελέτη από την τεχνική υπηρεσία, εγκριμένη από το ΣΚΟΠ από την Πολεοδομία. Τέλεια. Και παρόλα αυτά το αμφισβητούν ακόμα και θα αυτό. Θα συνάδει και με τον όμορφο αυτό. Προβλέπεται να μπουν πλάκες τετράγωνες βυζαντινού τύπου, πορόλιθο. Ναι. Και εδώ μπροστά θα γίνει τετράγωνες πλάκες. Όπως ήταν εκεί. Ναι, μπράβο, μπράβο. Υπάρχει μελέτη, είναι εγκριμένη. Άρα πρέπει να κάνω μια έκκληση στο Δήμο Καλλιμνίων. Να ευαισθητοποιηθεί. Ωραία. Θέλετε δηλαδή μόνο τα εργατικά χέρια? Εργατικά και το κάνουμε σιγά σιγά τα υπόλοιπα εμείς. Καλημέρα. Με αυτές τις όμορφες εικόνες από το ιστορικό Νικηφόριο Γυμνάσιο και με την έκκληση προς την Δημοτική μας Αρχή, είτε του κυρίου Γαλουζή ή από τη νέα που θα προκύψει από το Σεπτέμβρη, να κοιτάξουν αυτή την εκκρεμότητα του αύλιου χώρου του ιστορικού Νικηφορίου, που όταν θα ολοκληρωθεί η πλακόστρωση θα μιλάμε για μια παρέμβαση καλέσθητη που θα συνάδει και με αυτό το πανέμορφο κτίριο.